τέτοιου είδους κόμματα, όπως έχει αποδείξει η παγκόσμια ιστορία, τρέφονται και αναπτύσσονται σε περιοχές και περιόδους όπου η πείνα και η ανεργία κυριαρχούν, όπου δεν υπάρχει τάξης πραγμάτων, όπου η ασφάλεια των πολιτών είναι σαθρή. Τέτοια κόμματα, και μάλιστα τόσο συντεταγμένα όπως η Χρυσή Αυγή, εμφανίζονται σε περιόδους ιστορίας που οι πολλοί πεινάνε, όπου η διαφθορά είναι έκδηλη, όπου ο κόσμος αναζητεί να αναβοσβήνει ένα λαμπάκι πατριωτισμού, εθνικισμού. Η προσπάθεια που κατεβλήθη από όλα τα μέσα ενημέρωσης επί σειρά ετών ήταν να αποκριβεί η ύπαρξη της Χρυσής Αυγής. Το δεύτερο μεγάλο λάθος πολλών συναδέλφων μου και καναλιών, ότι θεωρείται ημι παράνομο ή παράνομο, τρέφεται, αυξάνεται. Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος και της δημοσιογραφίας και της υπάρχουσας δημοκρατίας. Όταν εφοδιάζει στο μυαλό των ανθρώπων μόνο με τον καταλληλότερο πρωθυπουργό και το πράσινο χρώμα του Πασό και το γαλάζιο blue dark της Νέας Δημοκρατίας, κάποια στιγμή τα εκατομμύρια των πεινασμένων, ανέργων, που ακούνε συνεχώς για τα σκάνδαλά σου, θα στραφούν και θα ακούσουν άλλα συνθήματα. Έτσι ξεπίδησαν και τα κομμουνιστικά κινήματα και τα εθνικιστικά κινήματα και τα νεοναζιστικά κινήματα. Έτσι ξεπηδούν οι ακραίες τάσεις όταν το υποτιθέμενο κέντρο αποδεικνύεται αντεθνικό, προδοτικό, διαβρωμένο και υπέρ μόνο των τραπεζών και τραπεζιτών. Εγώ πριν από τις εκλογές, σε ανύποπτο χρόνο πριν, νομίζω το Μάρτιο, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, πήρα μια συνέντευξη του κυρίου Μιχαλολιάκου για το Extra Channel 3. Έγινε χαμός. Μάλιστα δεν σας κρύβω ότι μίλαγα επί ώρα με τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο για το αν πρέπει να βγάλουμε, το συνεργάτη μου δηλαδή, για το αν πρέπει να βγάλουμε και πώς θα ρωτήσουμε τον Μιχαλολιάκο. Έπρεπε να τον ρωτήσουμε για τα πάντα. Τώρα βλέπω άρχισαν να τον ρωτάνε όλοι πράγματα που έπρεπε να τον ρωτήσουν από πριν. Και όχι απλά να δείχνουν τα λάβαρα. Γιατί τα λάβαρα υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Τι να κάνουμε. Αυτοί έχουν λάβαρα περίεργα σε χρώματα και αρώματα. Έτσι. Εγώ λοιπόν έπρεπε να ρωτήσω τον Μιχαλολιάκο ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, είσαι κατά των γερμανικών δυνάμεων κατοχής σήμερα στην Αθήνα? Γιατί ο νους μου πήγε ότι μια νεοναζιστική οργάνωση είναι με τους Γερμανούς. Είσαι κατά του μνημονίου? Γιατί το μνημόνιο εξυπηρετεί τους Γερμανούς. Είσαι κατά των Εβραίων? Είσαι αντισιωνιστής? Είσαι αντισημίτης? Είσαι υπέρ του ολοκαυτώματος? Είσαι υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης? Τελικά τι είσαι ρε άνθρωπε? Θέλω να σας δώσω μερικά αποσπάσματα, γιατί ακούω σε διάφορα τρέιλερ που αποφάσισαν τώρα να τον ρωτήσουν οι καλοί δημοσιογράφοι, όταν πήρε 7%, δηλαδή 450.000 ψήφους. 450.000 ψήφους. Και θέλω να προειδοποιήσω για όσους μ' ακούνε, διάφορους συναδέλφους, ότι με αυτή τη διαχείριση την επικοινωνιακή, η Χρυσή Αυγή, λόγω συνθήκων, κοινωνικών συνθήκων,
θα πάει στο 12% αν συνεχίσετε. Γιατί χτες ο πολύ καλός συνάδελφός μου, ο κύριος Ρόιτερ, πήγε με πολύ λογικά ερωτήματα και πήρε αποστομωτικές απαντήσεις όσον αφορά και το σύστημα υγείας και όλα. Από που δεν φαίνονταν σαν μπράβοι, σαν μπρατσαράδες ήτανε, αλλά απάντησαν σε όλα. Για να πάρουμε μια γεύση. Εσείς συνηγορείτε στο γεγονός ότι, ας πούμε, το Τρίτο Ράιχ είπε κάποια στιγμή ότι μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα είναι οι Εβραίοι και επομένως θα το λύσουμε με το ολοκαύτωμα. Πιστεύετε ότι ήταν λύση το ολοκαύτωμα? Όχι, δεν πιστεύω. Δηλαδή ο συνωστισμός στα στρατεύματα συγκέντρωσης ήταν λύση? Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Η φούρνη ήταν λύση? Όχι, δεν πιστεύω. Αυτό κάτι θέλω τέτοιο. Να το ξεκαθαρίσετε σε αυτή την εκπομπή, διότι δηλώνετε αντισιονιστής. Όχι, δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Άρα δηλώνετε και αντισημίτης, μην κοροϊδευόμαστε. Εμείς είπαμε να κάνουμε μια κοινή. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είστε κατά του εβραϊκού λαού. Δεν είμαι κατά του αραβικού λαού. Σημείτε δεν είναι μόνο οι Εβραίοι. Πιστεύω τα πρωτόκολλα των σοφών θυσιών λένε την αλήθεια και επαληθεύονται στην πράξη. Μια μικρή τζούρα από τον κύριο Μιχαλολιάκο. Το ολοκαύτωμα δεν ήταν λύση τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είπε κι άλλα όμως. Είπε παραδείγματος χάρη ότι δεν είναι νεοναζιστική οργάνωση και ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ναζιστικές οργανώσεις της Γερμανίας. Μάλιστα καταφέρθηκε κατά του μνημονίου και των Γερμανών. Είπε διάφορα. Και είστε αντισιονιστές? Ναι, είμαι αντισιονιστής. Είστε αντισημίτες? Ναι, όχι αντισημίτης, δεν είμαι, είμαι αντισιονιστής. Είστε αντισιονιστής? Δεν πιστεύω ότι φταίει οποιοδήποτε. Δηλαδή εσείς πιστεύετε? Πιστεύω ότι φταίνε, μισό λεπτό, φταίνε οι τραπεζίτες, όχι μόνο οι σιωνιστές, αλλά και οι, ναι, περίφημοι Γουάς. White Anglo-Saxon Protestant, που έχουν έχει κάνει ένα consortium, ναι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχεις ελέγχουν τον καλύτερο κόσμο. Η γραμμή μας είναι να σταματήσει αυτό το κατάντημα της Ελλάδος που υπάρχει σήμερα, να δοθεί λύση στο πρόβλημα λάθρομετανάστες επίσης. Διάβασα δήλωσή σας, εντάξει, έχω διαβάσει. Πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ να σταματήσει η κλεπτοκρατία και να υπάρξει δικαιοσύνη. Όσοι κλέψανε αυτά τα 38 χρόνια να πάνε φυλακή. Η Χρυσή Αυγή ζητάει να πάνε φυλακή όσοι κλέψαν, όσοι Τσοχαντζόπουλοι κλέψανε αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Είναι παράλογο? Τι λέτε ρε κομμούνι? Είναι παράλογο να πάνε φυλακή? Δεν τους θέλετε εσείς στη φυλακή τα κομμούνια? Πού τους θέλετε? Ε? Λέω αν είναι παράλογο. Μην κοιτάς εμένα έτσι. Εμένα με έχεις κάνει τσιπρέικο. Πάμε πιο κάτω τώρα. Να πάρουμε άλλη μια τζούρα από τον αρχηγό, τον Φίρερ της Χρυσής Αυγής, για να δούμε, με συγχωρείτε πολύ, τι λένε, γιατί αργήσανε. Βγάλανε ένα περιοδικό που έχει τυπωθεί το 1987, που δείχνει ένα άρθρο του κυρίου Μιχαλολιάκου υπέρ του Χίτλερ. Οφείλω να σας πω δηλαδή ότι αν βγάλω εγώ τα περιοδικά της οργάνωσης Ξημέρωμα και άλλων οργανώσεων του πρώτου Πασόκ, θα ανατριχιάσετε με τους Τζεκεβάρα που έχουν μέσα, με τους Βελουχιώτιδες και με όλες τις επαναστατικές οργανώσεις του κόσμου, τις ακροαριστερές, τα πορτρέτα και τα σύμβολα, εκτός από τα Ζιβάγκο, τα Γένια και όλα αυτά και τα φυσεκλίκια. Το Πασόκ βέβαια τώρα δεν έχει φυσεκλίκια, το Βενιζέλο έχει. Ούτε είναι κόμμα του Τζεκεβάρα, έτσι, είναι κόμμα της Μέρκελ. Καταλάβατε τι θέλω να πω, καταλάβατε, δώσε μου τζουρίτσα. Έχετε ναζιστικούς χαιρετισμούς? Όχι. Όχι, δεν έχετε. Δεν έχουμε χαιρετισμό επίσημο στο κίνημά μας. Εθνικισμός σημαίνει πίστη στο έθνος, πίστη στο λαό, και θέλω επιγραμματικά να πω ότι αν κάποτε έλεγαν οι κομμουνιστές ότι οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα, σήμερα οι εργάτες έχουν πατρίδα γιατί δεν έχουν που αλλού να πάνε. Οι καπιταλιστές δεν έχουν πατρίδα και είναι οι προδότες του έθνους. Είναι σαφώς κατά του μνημονίου ο κύριος Μιχαλολιάκος και εχθρός των μεγαλοκαπιταλιστών. Έτσι εμφανίστηκε σε αυτή τη συνέντευξη και έτσι πιστεύω θα εμφανιστεί και στις υπόλοιπες. Αργήσαν οι συνάδελφοί μου. Η όλη διαχείριση επικοινωνιακή άργησε. Και με τον τρόπο τώρα δείχνουν τους μπρατσαράδες. Ξέρετε, αυτούς με τα τατουάζ και τα λοιπά της Χρυσής Αυγής. Μπρατσέρ. Οι μπρατσέρ όμως
Μίλαγα χθες στον κύριο Στρόιτερ, ο οποίος τους ρώτησε κάποια στιγμή, έχετε πρόγραμμα υγείας? Και το πάτησε, αν έχεις πάει ποτέ σε νοσοκομείο εσύ να δεις την ουρά 100 Πακιστανούς μπροστά από τους Έλληνες? Για δώσε μου μια τζουρίτσα. Έχει η Χρυσή Αυγή θέσεις για την υγεία? Η Χρυσή Αυγή είναι το μόνο κόμμα που έχει θέσεις για την υγεία και λέμε πως είναι μια τεράστια κατάντια για τον ελληνικό λαό όταν είναι να εξεταστεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να πρέπει να περιμένει στην ουρά με τους Πακιστανούς που έχουν διαλύσει τα δημόσια ταμεία και το δημόσιο σύστημα υγείας, οι οποίοι δεν πληρώνουν, ξέρετε, νοσηλεύονται δωρεάν. Το Πασόκ έχει σύστημα υγείας. Ο Σαμαράς που είναι με τους μεγαλοεπιχειρηματίες μας είπε ποτέ τι θα κάνουμε με τα 430.000 παιδάκια που είναι υποσιτισμένα στα σχολεία? Μας είπε ποτέ αυτό το εκπληκτικό ταλέντο, αυτό το πολιτικό μυαλό, το Φωτιά και Τσεκούρι του Αβέροφ? Μας είπε ποτέ, πέραν των συμφερόντων της Μέρκελ, ποια άλλα συμφέροντα του ταπεινού ελληνικού λαού θέλει να εξυπηρετήσει? Πήγε ο Στρόιτερ. Ο Ζόιτερ είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος. Και ρώτησε και άλλα ο άνθρωπος. Και πήγε μετά και ο Θοδωράκης, από ό,τι έμαθα. Και ρώτησε και αυτός. Και το παρουσιάζουν το τρέιλερ. Με πρώτο πάντα το εγέρθητο. Έτσι για να δημιουργεί ανακλαστικά το στρατιωτικό παράγγελμα. Εγώ ξέρω τι είναι η Χρυσή Αυγή. Εγώ ξέρω τι DNA έχει η Χρυσή Αυγή. Εγώ ξέρω ποιες ήταν οι σχέσεις, ποιος διαδέχθηκε ο ένας τον άλλον, δηλαδή στην ΕΠΕΝ. Μιχαλολιάκος Βορύδης, στην νεολαία της ΕΠΕΝ. Την εποχή που αυτοί δεν διαδέναν το κατόφλι καραμαλικών εφημερίδων ή στρατοπέδων. Εγώ τα ξέρω, όμως πρέπει να τα λέμε κι όλα, όλα. Δώσε μια τζουρίτσα ακόμη από ο Στρόιτερ, μια τζουρίτσα. Νεοναζί είστε? Δεν είμαστε νεοναζί σε καμία περίπτωση. Δεν είμαστε φασίστες, δεν είμαστε ακροδεξιοί. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Αγαπάμε την πατρίδα μας και θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για την αγάπη μας αυτή. Θέλουμε μια Ελλάδα ανεξάρτητη. Αγωνιζόμαστε για εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, το πιάσατε? Το πιάσατε? Θα συνεχίσουν σε όλες τις περιοχές της χώρας. Ξέρετε τι κάνουνε? Προσφέρουν την ασφάλεια που δεν προσέφερε η κρατική οντότητα, το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία με τις υδροφόρες του Σαμαρά. Προσφέρουν ασφάλεια σε περιοχές που δοκιμάζονται από κακοποιό δραστηριότητα. Επίσης μεταφέρουν ανθρώπους από χωριά σε χωριά. Επίσης, ξέρω τι λέω. Προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες σε ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, παραδείγματος χάρη να γυρίζουν με τη σύνταξη στην τσέπη τους. Επίσης, πρέπει να ξέρετε κάτι. Είναι θάλαμος υποδοχής, αποδοκιμασίας από όλους τους δεξιούς. Θάλαμος υποδοχής, της αποδοκιμασίας όλης της δεξιάς. Έχουν απριλιανό άρωμα, το οποίο φροντίζουν να μην μυρίζει πάρα πολύ. Δικαίωμά τους. Εδώ άλλοι θα σας πω ορισμένα πράγματα, γιατί πρέπει να τα ξέρετε. Έχουν επίσης κτίσει φακέλους με δικογραφίες, όπου εμφανίζονται σε επεισόδια να είναι θυγόμενοι και όχι επιτιθέμενοι. Θα τα ακούσετε στις συνεντεύξεις. Δεν είναι τυχαία οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Έχει πολλά χρόνια στο κουρμπέτι. Δώσε μια τζουρίτσα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Η Ελλάδα καταρχάς πρέπει να κάνει δύο κινήσεις. Πρώτον, να καταγγείλει το μνημόνιο και άμεσα να προχωρήσει σε λογιστικό έλεγχο του δημοσίου χρέους της και όλων των δανειακών συμβάσεων που έχουμε υπογράψει από το 1974 μέχρι σήμερα. Εμείς και οι άνθρωποι με αυτή την ιδεολογία είναι αυτοί που πολέμησαν τότε και τον Χίτλερ και τη Γερμανία και τον επεκτατισμό τους, εντάξει. Λοιπόν, το ίδιο θα κάναμε και εμείς. Τώρα κάποιοι που θέλουν να μας κατηγορήσουν γιατί δεν έχουμε μπει στην ίδια διαδικασία να πιστεύουμε ότι μόνο ο Χίτλερ έφταιγε για το παγκόσμιο κακό που συνέβη στην ανθρωπότητα, αυτό δεν γίνεται. Έχουμε κάποιες άλλες απόψεις, πιστεύουμε ότι θα έκανε και άλλοι άνθρωποι. Μήπως υπάρχει κάποιος που δεν θέλει λογιστικό έλεγχο του χρέους? Μήπως δεν υπάρχουν άλλα κόμματα που ζητάνε, όπως και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, λογιστικό έλεγχο του χρέους?
Μήπως δεν είναι η πλειοψηφία των Ελλήνων κατά του μνημονίου και της γερμανικής κατοχής? Τα υπόλοιπα, επειδή τα ρώτησα, ξέρετε, επειδή εγώ τα ψάχνω, ήμουνα επικηρυγμένος στόχος διαφόρων οργανώσεων και της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς από το 1974 και μετά, ως αρχισυντάκτης του Ελευθέρου Ρεπορτάζ της Καραμαλικής Βραδινής. Τους ξέρω, τους έχω πλησιάσει όλους, έχω κάνει συνεντεύξεις με όλους. Συνεντεύξεις με όλους. Ξέρω δηλαδή τα DNA, τι κρύβεται πίσω από αυτά. Είναι λάθος η επικοινωνιακή διαχείριση. Και μάλιστα από μέσα ενημέρωσης που είναι αποδοκιμασμένα από την πλειοψηφία της κοινής γνώμης και θεωρούνται μέσα της βαρονίας, θεωρούνται ότι προσπαθούσαν να ελέγξουν επί σειρά ετών το μυαλό των ανθρώπων αυτού του τόπου και έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, μην νομίζετε ο μέσος πολίτης θεωρεί συνυπεύθυνους εμάς τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης με την εθνική καταστροφή και την κατάστασή του σήμερα τη σημερινή. Επομένως, προσοχή κύριοι στη διαχείριση πληροφοριών.